14 νεαροί, ανάμεσά τους ανήλικοι, εκτελούνται εν ψυχρό με σφαίρες στο κεφάλι μπροστά στον ομαδικό τάφο. Το βίντεο της φρίκης ανακαλύφθηκε στο Χαλέπι, στο αρχηγείο μιας εξτρεμιστικής ισλαμικής οργάνωσης, μετά την εκδίωξη των μαχητών της από άλλους αντικαθεστωτικούς. Σε άλλο βίντεο υπάρχουν ανακρίσεις νεαρών που ορκίζονται ότι δεν έχουν προσβάλει το Ισλάμ, ούτε γνωρίζουν άλλους που το έκαναν. Who is erasing the slogans and symbols of ISIS on the walls, demands the interrogator. I swear I don't know, as God is my witness, responds this man. What were they saying about the Islamic State, he's asked. Say the truth, save yourself. I'll speak the truth even if I lose my head, responds this man. Δεν είναι γνωστό τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε αν είναι μεταξύ εκείνων που εκτελέστηκαν. How old are you? I was born in 1980. Are you married? Yes, he responds, I have two children. Do you want to see them again? God knows I do, I have nothing to hide. Το CNN που εξασφάλισε τα βίντεο από Σύρους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης λέει ότι από την προφορά των ανακριτών και τις ερωτήσεις τους μπορεί να καταλάβει κανείς ότι δεν πρόκειται για άνδρες του καθεστώτος Άσαντ, αλλά για την Ισλαμική οργάνωση που οραματίζεται την ίδρυση χαλιφάτου στο Ιράκ και τη Συρία. Η οργάνωση είχε καταλάβει πέρσι περιοχές στο Χαλέπι επιβάλλοντας τον Ισλαμικό νόμο. Μεταξύ των μαχητών της είναι μια νεαρή γυναίκα που εμφανίζεται στα βίντεο να κάνει σκοποβολή με καλάσνικοφ και με πιστόλι. Πιστεύετε ότι είναι μία από τις γυναίκες του αρχηγού των Ισλαμιστών που δηλώνει ταυτόχρονα εμμύρης και εκτελεστής, δηλαδή ήταν ένας από τους δίμιους των νεαρών.